χρόνια πολλά σε όλους, με το καλό οι γιορτές να μας έρθουν. Εμείς αυτά τα τέσσερα μέλη του Δημοτικού Οργανισμού Παιδείας, Προσυγισμού, Νεολαίας και Άθλησης ΣΑΜΟ καταφέραμε σήμερα να παραβρεθούμε εδώ και τουλάχιστον να μιλήσω εγώ για τον εαυτό μου, οι άλλοι εκπρόσωποι του ΔΟΠΟΝΑΣ θα μιλήσουν και εκείνοι στη συνέχεια. Είμαι πάρα πολύ χαρούμενη, γιατί από τον Ιούλιο του 2016 που βρισκόμαστε στο Κάουνας της Λιθουανίας και εγκριθήκανε τα πρώτα 250.000 ευρώ για το βομβαρδισμένο, την αποκατάσταση του βομβαρδισμένου Ταρτάν, κατηγορηθήκαμε ότι ήμασταν εναντίον του ποδοσφαίρου. Όμως δώσαμε μια υπόσχεση τότε, μάλιστα ήμασταν στο Κάουνας της Λιθουανίας. Και σήμερα, αυτή τη στιγμή που πραγματοποιήθηκε αυτή η υπόσχεση και βλέπουμε ένα ανακαινισμένο χλωτάπιτα, είμαστε στην ευχάριστη θέση να κάνουμε τον αγιασμό, μια απλή τελετή, επειδή ακριβώς θα πεζόταν ο πρώτος αγώνας μεταξύ του Βαθύλη Πανσαμίγου και της Μεσαριάς Ικαρίας. Εγώ τουλάχιστον είμαι πάρα πολύ χαρούμενη που βλέπουμε οι κόποι μας να πηγαίνουν χαλάλι, και εύχομαι με το καλό, γιατί ο ΔΟΠΟΝΑΣ εξακολουθεί ακόμη να υπάρχει ως νομικό πρόσωπο, αυτό πρέπει να το σημειώσουμε. Η επόμενη, ο κύριος Τάτσος, ο κύριος Τιπέρης από τη Δυτική ΣΑΜΟ κλπ. Θα κόψουν και τις κορδέλες, θα εγκαινιάσουν τα περισσότερα έργα, γιατί βλέπουμε ακόμη και από τη μεριά της περιφέρειας δεν έχει ολοκληρωθεί η αποκατάσταση του Ταρτάν. Να είστε καλά, χρόνια πολλά, υγεία, χαρά, ευτυχία και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χρόνια πολλά και σε όλο το Σαμιακό λαό.